η οποία ως ομάδα παραπάνω κατηγορίας θα κληθεί να αποδείξει ότι πράγματι κάποιοι της προσφέρουν τη ζήμη των ετήτων του Φαβέλη της Νεμία. Αναμένεις εδώ οι προϋποθέσεις για τον Άρη, το πλασέ που θα γίνει από τον Κορώνη, πρώτη μεγάλη στιγμή στη γη στη φάση τώρα στην Ατάκη. Τώρα ο Αργυρίου μαζί με τον Αντωνακόπουλο με στην περιοχή το σε πρώτη χειρή με δεύτερη προσπάθεια. Μπλοκάρει από την αριστερή πτέρυγα. Αντωνακόπουλος από τους πλέον δραστήριους ποδοσφαιριστές του Άρη. Για δεύτερη φορά προσπαθεί μέσα από την περιοχή να περνήσει άμεσα. Σηκώνει την μπάλα, περνάει ο Μιχελής. Να επισημάνουμε ότι πολλοί ποδοσφαιριστές σήμερα και στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στους δύο πάντους που έχουν κατακτήσει κύπελλο. Αρκετοί από αυτούς το κάνανε πέσει εδώ λάθος από τον Μιχελή. Προϋποθέσεις, επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή. Μπάλα δεν απομακρύνεται σωστά. Συνεχίζει η ομάδα του Άρη. Αυτό έχει ως, θα έλεγα, πρόβλημα για τον Μιχελή Μαρκοπούλης, γιατί δίνει δυνατότητα και χρόνο στην ομάδα του εργασιατικού να γυρίσει στον αγώνα. Είχε σώματα απέναντί του, είχε εμπόδια. Δεν ξέρει ποτέ πώ θα εξελιχθεί ένα τέτοιο παιχνίδι. Μπορεί να έχει παράταση, μπορεί να έχει μεγάλη διαδικασία. Εδώ πέρα ο Άρης πάλι στο προσκήνιο με τον Τσατσαρή να περνάει τώρα στην αριστερή πτέρυγα. Εμεί με επικίνδυνο καγί, απομάκρυνση με στην περιοχή. Η μπάλα σε επίκαιρο σημείο ο Άρης για ακόμα μια φορά με τον Ζαΐνη όμω εκεί το εξή. Είναι βεβαίω ο Τζέλια από τον Ζαΐνη. Αλλά για τον Σαπαλίδη μες στην περιοχή, συμφωνεί με τον Σινάκη. Πάνω στον Κορώνη, το πλάγιο άλλο για τον Αστέρα. Ό,τι βλέπετε πλέον είναι καθυστερήσεις, ο Αντρέαχιμ, ο μακρινός, ο τελοκίνημα, αλλά χαϊδεύει το Παγκοπεδίος τώρα. Είναι το Παγκράτη, ο Περιστερίου, η ΑΕΓΑ Λατσίου, ο ύφος της Περιστερίου, η ομάδα της Βουλιαγμένης, ο Βουλιαγμένης, η Δόξα Βίρονος, η Αγία Ελεούσα, η ερασιτεχνική ομάδα του Αθώνα Σμύρνης που είχε κατακτήσει τον θεσμό Βίρονο, ο Αστέρας Απειλή. Μια κατάκτηση επίσης, αυτές λοιπόν είναι οι ομάδες που έχουν τουλάχιστον ένα πρώτο στην ιστορία τους. Ο Κούφα σε μια από τις πρώτες του επαφές με την μπάλα. Gracias.
Μπορεί να κάνει το πράσινο με τη μία. Ο Ρούμπι θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια και μπροστά από τον Μαντέλα. Εξαιρετικό ανάποδο Τσαρλίδη, μπάλα περνάει δίπλα από την αιστεία του Ρουμπί. Ο οποίος είναι ο συνάδελφος, ίσως ο Χριστόφας θέλει να επιλέξει την τελευταία εκτέλεση. Και αυτό θα κάνει εξαιρετικό το πίπλο, θα βάλει στο οριζόντιο το κάνει. Συνεχίζεται η φάση, μέσα στην περιοχή η μπάλα. Δεν απομακρύνεται ακόμα, οι παίκτες στα αστέρα επιμένουν. Το σούτ από τον Σάμι, μπάλα κοντράρι. Το Σάμι, από την πίεση του Ψαλαδέλη που γύρισε να βοηθήσει αναστατικά και απέσπασε την μπάλα εδώ η προποθέσεις για τον Αστέρα το γύρισμα στην περιοχή απομάκρυνση σε το Σάνι κατάδεισε το Σάνι τον ακούπινος από την πίεση του Ψαλαδέλη που γύρισε να βοηθήσει αναστατικά και απέσπασε την μπάλα εδώ η προποθέσεις για τον Αστέρα το γύρισμα στην περιοχή απομάκρυνση. Όσο το τελικό Νάτσης και Γάρντος αντικατέστησαν τον Κρητικό και τον Ζαΐνη. Με συγχωρείτε, ήταν ο Λεβέντης, όχι ο Κρητικός, φυσικά ο Κρητικός αγωνίζεται. Μεγάλη φάση, προσπάθεια εκεί πέρα, περνάει εκμετάλλευτη, απίστευτη ευκαιρία για τον Αστέρα. Δεν μπόρεσε να σεντρέρει όπως έκανε, εδώ όμως περνάει εξαιρετικά. Τσατσαρή μπάλα. Λοιπόν, κανονικά όμως ο παίκτης του Άρη τώρα το πλασέ που θα επιχειρήσει ο Σαπαλίδης. Έφαγε πρώτη την μπάλα για να κερδίσει στη συνέχεια από την απομάκρυνση. Εξαιρετική παλιά στην πλάτη της άμυνας ο Σαπαλίδης. Λίγο έλειψε να τσιμπήσει την μπάλα από τον εξερχόμενο Ρουμπί. Ωραία, εκεί είναι μια από τον Κούφα,
φεύγει τον Βουτουρά, θα κάνει τη σέντρα, θα πιάσει το σούτ εκεί ο Ντάφλας. Πολλά τα σώματα μπροστά του. Σε ένα πρόβλημα, ωραία, εκεί είναι τον Κούφα, αποφεύγει τον Βουτουρά, θα κάνει τη σέντρα, θα πιάσει το σούτ εκεί. Κούφα, ωραία, εκεί είναι τον Κούφα, αποφεύγει τον Βουτουρά, θα κάνει τη σέντρα, θα πιάσει το σούτ εκεί ο Ντάφλας. Πολλά τα σώματα μπροστά του, σε ένα από αυτά η μπάλα προσέκρουσε. Κεφαλιά τώρα από τον Αντωνακόπουλο. Πολλά τα σώματα μπροστά του, σε ένα από αυτά η μπάλα προσέκρουσε. Κεφαλιά τώρα από τον Αντωνακόπουλο. Της παράτασης. Αν θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Και ο Νάτσης κινείται για αγώνια. Βλέπει το ανέβασμα εκεί και του Γάγκου. Όμως το δεύτερο παραδείγμα είναι να παραδείξουν πόλε. Βλέπει και ο Νάτσης κινείται για αγώνια. Βλέπει το ανέβασμα εκεί και του Γάγκου. Όμως το δεύτερο παραδείγμα. Σταθήκε να τον ακρίνει το Χριστό Αστέρα. Δεξιά του και το Σαπαλίδη ανεβαίνει και ο Ψαραντέλης. Θα κάνει τη σέντρα εξαιρετική και καλά. Πάμε την περιοχή. Το γκολ για το Σαπαλίδη για τον Αστέρα. Ο Αστέρας παίρνει το προβάδισμα με 1-0. Φέρομαι για τον Ζέλο. Ο Ζέλο ο οποίος έχει δεξιά του και το Σαπαλίδη ανεβαίνει και ο Ψαραντέλης. Θα κάνει τη σέντρα εξαιρετική και καλά. Πάμε την περιοχή. Σέντρα εξαιρετική και καλά. Απέναντι στον Ρουμπί εκεί. Ο Θεοδός στις ίδιες καθυστερήσεις. Με καλές προϋποθέσεις πάλι ο Αστέρας. Απέναντι στον Ρουμπί εκεί. Καθυστερήσεων χωρίς δυνάμεις εκεί. Απρόσεκτα ο κριτικός νομίζω πλέον ότι και οι παίκτες του Άρη έχουν αποδειχθεί. Το μοιραίο την ολοκλήρωση του τελικού. Ο μικρασιατικός Αστέρας είναι ο κυπελούχος έψα για τη σεζόν 2022-2023. Κριτικός νομίζω πλέον ότι και οι παίκτες του Άρη έχουν αποδειχθεί. Το μοιραίο την ολοκλήρωση του τελικού. Ο μικρασιατικός Αστέρας είναι ο κυπελούχος φουτμπολίστου. Έξαλλοι ξέφερνοι πανηγυρισμοί στον αγωνιστικό χώρο για τους ποδοσφαιριστές του Ηλία Καλοπίτα που φτάνουν στην κατάκτηση χάρη στο γκολ που σημείωσε στο μαζί διευθυντή πλάτα στο χώρο του κέντρου. Θα πάρει ο λόγος σε σένα για να μας μεταφέρεις έτσι την αίσθησή σου και να τις εντυπώσεις σου από τα κοινωνικά. Καθόρισε τον νικητή. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, συγχαρητήρια για την εξαγωγή του υλικού και καλή πορεία και στις δύο ομάδες για τη συνέχεια του λάθη μας. Πάμε να σας ευχαριστήσουμε και εμείς.
είχαμε πάρει σαν βράδια στο σχόλιο του σημερινού τελικού. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας. Αφού πρώτα να φέρουμε την νέα επισήμανση ενδιαφέρουσα που μας μεταφέρει ο συνάδελφος ο